Ο στρατηγικός αναλυτής Νίκος Λιγερός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε εκεί, ζείτε τον Παλμό, εμείς το ζούμε μέσω της εικόνας βέβαια, τα τηλεοπτικά μας συνεργεία είναι εκεί και πραγματικά μιλάμε για πολύ κόσμο, να το πούμε έτσι απλά. Πάρα πολύ και μπορώ να σας πω γιατί είμαι εντελώς δίπλα στα σκαλοπάτια της εξέδρας. Είναι δύσκολο να δούμε εμείς πόσο κόσμο έχει γιατί είναι τα μεγέθη είναι τεράστια. Άρα το χαιρόμαστε γιατί φαίνεται με ξεκάθαρο τρόπο ποια είναι η διάθεση του ελληνικού λαού για αυτό το θέμα. Κύριε Λιγερέ, βλέπουμε τη Γαλανόλευκη να κυματίζει σε μια ηλιόλουστη Αθήνα και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ με την εικόνα και μόνο αυτή που βλέπουμε. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, γιατί το περιμέναμε βέβαια το διαλυτήριο της Θεσσαλονίκης, αλλά εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη συνέχεια και έχουμε πάλι το ίδιο κλίμα, άρα είναι κάτι το οποίο είναι μαχητικό, οικογενειακό και φιλικό, εκκλησιαστικό όπως το ξέρετε, και σε λίγο τώρα θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Ακριβώς, εμείς θα είμαστε πάντα συνδεδεμένοι σε απευθείας δορυφορική μετάδοση. Ολόκληρο το συλλαλητήριο θα μεταδώσουμε. Σας είχαμε ακούσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Λιγερέ, να λέτε ότι εμείς θα είμαστε εδώ. Και μετά τα κόμματα θα είμαστε εδώ πάντοτε η Μακεδονία, η Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, μερικές φορές μπερδεύουμε το κράτος με τον ελληνισμό. Μπερδεύουμε τη θρησκεία με την πίστη και νομίζουμε ότι πρέπει να γονατίσουμε κάτι. Κάποιος μας λέει κάτι το απαράδεκτο. Δεν είμαστε έτσι στην Ελλάδα, δεν είμαστε έτσι στον ελληνισμό, άρα δεν έχουμε μάθει να γονατίζουμε χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή χωρίς να είναι σε σχέση με τον Θεό. Άρα αυτό που γίνεται τώρα είναι απλώς η απόδειξη ότι ακόμα κι αν μερικές φορές η εξουσία ποντάρει στο γεγονός ότι ο λαός θα είναι αδιάφορος, δεν γίνεται, διότι για τα εθνικά θέματα και για τα ιστορικά θέματα επιδείξε ότι η ιστορία είναι η πατρίδα μας, ο ελληνικός λαός αντιστέκεται και θα έλεγα μάλιστα ότι περνάει και στην αντίθεση με την έννοια ότι επηρεάζει τους άλλους και σιγά σιγά νομίζω το είδατε και εσείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ακόμα και οι πολιτικοί έχουν αρχίσει να μιλούν διαφορετικά μεταξύ των δύο συλλαλητηρίων. Προσμετράτε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα από τους πολιτικούς, έτσι? Βέβαια, γιατί ξέρετε κάτι. Όταν ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να πει ό,τι να είναι και χωρίς να έχει πολιτικό κόστος, μιλάει. Όταν βλέπει όμως ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κόστος, γιατί η μεγάλη ποσότητα του λαού είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα, σιγά μας λένε ότι οι άλλοι δεν ερμηνεύουν ακριβώς αυτό που λέγαμε, δεν εννοούσαν αυτό και ότι τελικά θα δείτε ότι θα πούν στον ελληνικό λαό και αυτό έχει σημασία. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και όλα αυτά που κάνετε και να βοηθήσετε τους ανθρώπους και στο εξωτερικό για να μάθουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.